Sky Way. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно вывести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк. 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Шарджа. Трассы, лаборатории и инфраструктуры линейного города. Центр Skyway станет основной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Θέλω να σας πω, κάτω δεξιά έχετε ένα σημαντάκι με τετραγωνάκια και όταν αναφέρετε εκεί βελάκια, αν είσαι στο κομπιούτερ, στο τηλέφωνο πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά. Έχει τετραγωνάκια και αυτό για να ρυθμίζετε πώς να βλέπετε την οθόνη. Μπορείτε να κάνετε σε 4 τετραγωνάκια, δοκιμάστε και έτσι και αλλιώς. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι διαφορετικά, σας λέω. Μπορείτε να βάλετε εδώ να με βάλετε κάτω, αλλά όταν βλέπετε βίντεο με υπότιτλους δεν σας βολεύει να είμαι κάτω γιατί θα κλείσω υπότιτλους. Τότε μπορείτε να κάνετε στα 4 τετραγωνάκια για να βλέπετε... κανονικά όταν, άλλη φορά όταν θα κλείνω, θα βάζω βίντεο, θα κλείνω το είναι αυτό μου για να βλέπετε, υπότιτλους καλά. Αυτό είναι ρύθμιση γιατί μου έγραψε η Μαρία. Ότι βλέπει μόνο εμένα και παρουσίαση τώρα θα δείχνω εγώ, έδειχνα βίντεο, έτσι. Γράψτε μου παρακαλώ ποιος είδη βίντεο και ποιος είδη υπότιτλους. Είχα βάλει ελληνικούς υπότιτλους στο βίντεο. Αυτό με ενδιαφέρει. Γράψτε παρακαλώ και αν με βλέπετε και με ακούτε. Και τώρα να βάλω slide. Τα slide, ποιος βλέπει slides εδώ στην οθόνη. Okay, κάποιος έγραψε. Καλησπέρα, Σοφία. Σοφία, γράψε το παρακαλώ, αν βλέπεις τα slide. Εμένα δεν με ενδιαφέρει slide αν βλέπεις και σας είπα, έχει τη ρυθμίση οθόνης κάτω δεξιά. Στο computer βγαίνει κάτω δεξιά. Και να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι... στο τηλέφωνο πρέπει να είναι διαφορετική ρύθμιση. Τώρα να κοιτάξω εγώ πώς θα είναι στο τηλέφωνο.
να μπω για να σας πω. Μαρία, γράψτε μου, Μαρία Ορφανού, γράψτε μου παρακαλώ εδώ στο chat, αν βλέπεις εσύ τώρα τα slide μου. Αν βλέπεις slide, γιατί είναι πολύ βασικά να βλέπετε την οθόνη δικό μου, και γιατί και μετά να σας δείχνω και άλλοι, να σας κάνω μάθημα για το back office μας, για το... Να πρέπει να βλέπετε. Μια χαρά σου φαίνονται. Μόνο η Σοφία βλέπει, όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπουν. Αριστερά, σε μαύρο, στο μαύρο πλαίσιο, έχετε συννυφάκι, εδώ που βλέπετε ανθρωπάκι, και πιο κάτω συννυφάκι με γραμμούλες, που είναι chat, που μπορείτε να γράφετε όλα. Μαρία, όχι στο Viber, να γράφεις μες στο... Βγαίνω από το κινητό, δεν ανοίγει. Να σου γράψω εκεί, εσύ ακούεσαι καλά, τα τραγουνάκια είναι, αλλά δεν ανοίγουν. Τώρα θα ξαναμπω από την αρχή. Δοκίμασε να μπεις από την αρχή, Μαρία, ναι. Τώρα να μπω από το κινητό μου γρήγορα. Μαρία, φέρτε το κινητό μου. Να μπω από το κινητό μου για να βλέπω, για να σας πω πώς βλέπετε από το κινητό. Так, τότε ένα λεπτάκι να περιμένω, μα ήρθαν και άλλο άτομα, βλέπω. Καλό βράδυ, ποιον δεν έχω χαιρετήσει. Ελένη Αγγελοπούλου, καλό βράδυ. Ήρα Σάντα. Παρασκευή. Α, και Παρασκευή, που σήμερα κουβεντιάζαμε, ναι, με τη Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είναι Παρασκευή ή κάποιος, Ελένη, Ζωή, βλέπω, όποιος μπορεί, γράψτε μου και άλλα, αν βλέπετε εσείς οθόνη, αν βλέπετε εσείς slide, αυτό με ενδιαφέρει. Είπαμε, αν είστε στο υπολογιστή, αριστερά έχετε πλαίσιο μαύρο, που δείχνει συννυφάκι με δύο γραμμές, εκεί να πατήσετε και βλέπετε συνομιλία και να γράφετε. Αν απατήσετε και άλλη μία φορά, τότε θα μεγαλώσει την παρουσίαση δικιά μου σε όλη την οθόνη σας. Αν πατάτε και άλλη μία φορά. Να ξεκινήσουμε. Μαρία, νομίζω ξαναμπήκε και ελπίζω να βλέπει τώρα οθόνη. Μαρία, αν μπορείς, γράψ' το εδώ. Εγώ είμαι εκεί, Μαρία, Ιωάννα. Τώρα, να κοιτάξω εγώ πώς βλέπετε και από το κινητό. Και στο κινητό έχετε κάτω δεξιά ένα μικρό τετραγωνάκι στο μαύρο στρογγυλό. Και όταν το πατάτε, ανοίγει και έχει επιλογές εδώ. Πώς να ανοίξετε την οθόνη. Επειδή τώρα το σύστημα μας, το Mirapolis, τώρα άλλαξε, πώς να σου πω, τώρα άλλαξε το site, άλλαξε όλα, σύστημα, δυστυχώς και για το κινητό μπαίνουμε εμείς από το link που είναι για το computer. Σε λίγο καιρό θα φτιάξουν πρόγραμμα που να μπαίνουμε από το κινητό και θα είναι διαφορετικά, θα είναι φτιαγμένο ειδικά για κινητό. Αλλά όπως το βλέπω από το κινητό και από το κινητό, εγώ το βλέπω το ίδιο όπως από το computer. Αυτά μπορείτε να το γυρίσετε έτσι, να μην είναι όρθιο, να το γυρίσετε έτσι και να σας βολεύει περισσότερα. Έχετε πλαίσιο εδώ μαύρο που έχει να διαλέξετε ή που να γράφετε, να διαλέγετε και να γράφετε, και έχετε εγώ εδώ που να επιλέγετε πώς να βλέπετε την οθόνη σας. Οπότε εγώ άνοιξα και τώρα... Φαίνεται κάτι. Α, το πάτησα άλλο. Εδώ, όταν πατάω τα slide, βγαίνουν τα slide. Το μπήκα εγώ και από το κινητό για να βλέπω, να παρακολουθώ πώς βλέπετε και εσείς. Εντάξει, ξεκινάμε. Λίγο να περάσω από τα νέα. Αυτά τα νέα έχω σας πει δύο εβδομάδες, δύο φορές. Γι' αυτό να μην το κάνω τώρα πάρα πολύ. Απλά να βλέπετε τι ωραία νέα που μας έρχονται συνέχεια. Εμείς συνέχεια βλέπουμε ότι δημοσιεύουν τα... σε διάφορα site, γίνεται δημοσίευση σε sites, περιοδικά, σε τηλεόραση για την εταιρεία μας,
Вот εδώ συγκεκριμένω ήταν σε τηλεόραση για το project στη Χαούλ Φακάν που θα γίνει στα Ημιράτα. Αυτό είναι το πιθανό πρώτο στοχευμένο πρόγραμμα Skyway στο Ημιράτο της Σάρτζας. Δηλαδή, αυτό είναι το που θα είναι σχέδιο για 10 χιλιόμετρα περίπου και 10 σταθμούς θα είναι, είναι της πόλης γραμμή. Αυτό είχαν ανακοινώσει 14 Δεκεμβρίου στη τηλεόραση. Πάμε παρακάτω. Μετά ο ιστότοπος της αγγλικής εφημερίδας που καλύπτει νέα από την περιοχή της Μέσης Ανατολής δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με πλεονεκτήματα του έργου Skyway και την ανάπτυξη στα Ηνωμένα Εμμυράτα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες πάλι στο τεχνοπάρκο Σάρτζας της γραμμής που είναι έτοιμη και δημοσίευσε. Να κοιτάξτε πώς είναι γιουνικάρο όμορφο μέσα. Είναι πολυτελείες, φτιαγμένο σε VIP. Επίσης, είχαμε δημοσίευση στο αγγλικό περιοδικό και εδώ πάλι στο αγγλικό, το 3 Φλεβράλη βλέπουμε, στο ιστότοπο και εδώ στη Πολωνία, αν το θυμάμαι, στη Πολωνία είχαν ανακοινώσει για την εταιρεία. Δηλαδή, απλά σας δείχνω ότι συνέχεια κάτι βγαίνει, κάτι νέο στη τηλεόραση ή στην εφημερίδα ή στο ίντερνετ που γράφουν για πώς προχωρεί η εταιρεία μας, για τα project που κάνουμε, για αυτά που έχουν κάνει και πάνω φωτογραφίες που σας έβαλα από αυτά τα νέα. Τι έχουν φτιάξει, ότι γίνονται δοκιμές της γραμμής στη Σάρτζα, της πρώτης γραμμής, τελειώνουν τώρα όλες δοκιμές και πιστοποίησεις στο επόμενο μήνα. Και επίσης θα ξεκινήσουν από το Μάρτι θα ξεκινήσει δοκιμή δεύτερης γραμμής 2 χιλιόμετρων για βαριά οχήματα και όταν θα τελειώσει η δοκιμή πρώτης γραμμής είπα να ξεκινήσουν και στοχευμένο έργο. Θα ξεκινήσουν να μας ανακοινώσουν πότε. Επίσης, έχουμε κανονισμένο και άλλο στοχευμένο έργο. Τώρα δεν σας είπα για αυτό. Εδώ είναι Ambassador Christian στην Αφρική, που μαζεύει κόσμο και βρίσκει επενδυτές. Ανακοινώνει και, να σας πω, τέτοια φτωχιά χώρα που είναι Αφρική, μαζεύει τώρα επενδύσεις περισσότερα από την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ παράξενο, γιατί εκεί έχει περιοχές που μας δείχνει Κρίσταν, που πάει στα χωριά, είναι πάνω φτωχοί άνθρωποι που μένουν σε σπιτάκια από χώμα, από χορτάρι. Και όμως αυτή η χώρα τώρα μαζεύει επενδύσεις περισσότερα παρά Ευρώπη. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει πειράσει, είχαν πειράσει στο προηγούμενο μήνα, το Φλεβράλι, στο διαγωνισμό Level Up. Εμείς στο back office, εγώ να σας δείξω, έχουμε πάνω ένα κουμπάκι, ένα σημάδι Level Up και είναι χρωματιστό που μπορείτε να μπείτε και να διαβάζετε τι διαγωνισμός είναι, τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε και να κερδίζετε, εννοείται. Με πιο υψηλά, τα πρώτα 10 άτομα με πιο υψηλά στοιχεία παίρνουν επιβράβευση με χρήματα. Βλέπετε εδώ στην πρώτη θέση από την έχει πάρει Ισπανός. Το Φλεβράλι γίνεται κάθε μήνα, έτσι. Το Φλεβράλι πήρε Ισπανός και πήρε 6.900 δολάρια δώρο από την εταιρεία για αυτή τη δουλειά που έκανε. Μετά αυτό με αστεράκια είναι Βιετνάμ και έκτη θέση πάει Αυστραλός, πάλι Βιετνάμ και από κάτω Νιγηρία. Δηλαδή στη δέκατη θέση πήρε και η Νιγηρία ένας συνεργάτης που πήρε 460 δολάρια. Δηλαδή τα πρώτα 10
θέση επιβραδεύονται. Αλλά και θέμα αυτή η δουλειά που κάνουν, το παίρνουν και επιβράβευση από την εταιρεία σαν συνεργάτης, όπως το παίρνουμε εμείς 15% από την πρώτη γραμμή. Γι' αυτό σας συνιστώ να κοιτάξετε, να σας δείχνω μετά και back office και να βλέπετε. Άλλος ένας συνεργάτης που έβαλε στο αγγλικό site, στο ιστότοπο LinkedIn, αυτό είναι μια πλατφόρμα, είναι πλατφόρμα σαν Facebook, κάπως έτσι, LinkedIn. Και έκανε, έφτιαξε βίντεο με αγγλική γλώσσα, δηλαδή πήρε το βίντεο της εταιρείας, έβαλε και το εαυτό της και το έκανε βίντεο και έχει πάρει 30.000 προβολές σε μια ημέρα. Φανταστείτε πόσους ανθρώπους ενδιαφέρει τεχνολογία, ενδιαφέρουν νέες τεχνολογίες, πόσους ανθρώπους ψάχνουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Επίσης, στη Σάρτζα έχει πειράσει αντιπροσωπεία από την κυβέρνηση Ηνωμένα Εμμυράτα και επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας, όπου ανακοινώσαν σχέδια για κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορός The Line, στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Αυτό είναι καινούριο πόλη που σχεδιάζεται να φτιάχνουν γραμμική πόλη, όπως έχουμε και στο σχέδιο μας έχει ανακοινώσει η Ανατόλη Ιουνίτσκι. Είναι η οικολογική πόλη που όλη την πόλη θα επιζήσει, να πούμε έτσι απλά, από φυσικά φαινόμενα, από το αέρα, ήλιο και λοιπά. Δεν θα διώχνει τίποτα, κανένα σπίτι στο περιβάλλον που μπορεί να το βλάπτει. Όπως έχουμε κάνει και οικολογικό σπίτι, τώρα και αυτό περνάει όλες τις δοκιμασίες και πιστοποίησης στη Σάρτζα. Ξέρετε, έχουμε το eco σπίτι που θα είναι και γραφείο της εταιρείας μας. Αυτό λειτουργεί λίγο διαφορετικά και δεν είναι συνηθισμένο για μας. Όλα ό,τι, να πούμε, πάει σε εμάς στο βόφρο, έτσι, εκεί μετατρέπεται, κάπως εξεπεργάζεται και πάει στα λουλούδια. Και δεν είναι μόνο στα λουλούδια, και βάζουν εκεί ντομάτες και διάφορα φυτά που μπορεί ο άνθρωπος να τρώει και να απολαύεται. Δηλαδή, αυτό περνάει κάποια εξεπεργασία και όλα μετατρέπεται σε λίπασμα. Πάρα πολύ καλό, και έχει και το κυβέρνηση της Εμμυράτας ενδιαφέρθηκαν αυτό το σχέδιο. Ελπίζουμε, γιατί και αυτοί, επειδή φτιάχνουν οικολογικό, θα φτιάξουν οικολογική πόλη νεών, ελπίζω ότι θα δώσουν αυτό στην εταιρεία μας, να κάνουμε αυτό το έργο. Πάντως, είναι κάποια project έχουν κάνει και άλλες εταιρείες, αλλά νομίζω ότι το Ιουνίτσκι έχει κάνει κάτι καλύτερο. Ο καιρός θα το δείξει. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του τρέχοντος έτος. Αυτό που σας είπα και νωρίτερα, επαναλαμβάνω. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ανοίξει το Μάιο. Και σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς τη λιμάνι Καϊάρ Φακάν. Θέλω να σας πω ότι και αυτό το 130 χιλιόμετρων θα είναι πολύ βαρύ γραμμή, να σηκώνει οχήματα Unitrack με βάρος μέχρι 50 τόνους και θα μεταφέρνει αυτό στο λιμάνι, τα κοντέινερ θα γίνει μετά φόρτωμα, ξεφόρτωμα στο λιμάνι. Τα αποτελέσματα της εργασίας της εταιρείας πραγματισμών Skyway String Technology το 2020. Τι έχουμε κάνει το 2020. Το κύριο επίτευγμα της εταιρείας ήταν η μετάβαση στη σειριακή παραγωγή και τις ανοιχτές πωλήσεις στη διεθνή αγορά.
Η κατασκευή και επίσης ήταν και κατασκευή μιας ελαφρής γραμμής μήκους 400 μέτρων. Αυτό που έχουμε πει, αυτά είναι τα βασικότερα που κάναμε. Προετοιμασία για σηριακή παραγωγή. Το 2020 Skyway Technology έλαβε 26 νέα διεθνή διπλώματα ευρυτεχνίας και κατέγραψε 13 εμπορικά σήματα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης και ανανέωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το περιβάλλον. Μέχρι το 2020 η διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής των λύσεων μεταφοράς Skyway μεταφέρθηκαν στη πλατφόρμα 3D Experience από τους Γάλλους. Με αυτή η πλατφόρμα η εταιρεία μας προχωρεί πιο γρήγορα, γιατί αυτό είναι, καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόγραμμα στο υπολογιστή που, που δίνει δυνατότητα να κάνουν να ξεκινήσουν περισσότερα, να κάνουν περισσότερα πράγματα στο υπολογιστή και μετά φτιάχνουν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά αυτό που βοηθάει αυτή η πλατφόρμα. Αυτό είναι καινούρια τεχνολογία τελείως. Είναι καινούρια τεχνολογία. Η πρόταση Face of the Future, ξέρετε, μας έχουν δώσει μέχρι τέλος το Φλεβράλι. Έχουμε ακόμα 3 μέρες. Και παρακαλώ, δώστε τη σημασία σε αυτή την προσφορά, όποιος δεν έκανε ακόμα και σκέφτεται, γιατί τέτοια έκπτωση δεν ξαναέχουμε σε τέτοιο ποσό, δηλαδή πακέτο μόνο 5.000 δολαρίων, θα είναι πολύ περισσότερα. Και ακόμα και θα έχετε ένα ολόγραμμα στο Ecotechna Parko. Να σας δείξω... Συγγνώμη, τώρα... Θέλω και να σας δείξω στα γρήγορα πώς φαίνεται αυτό το ολόγραμμα. Γιατί δεν δείχνει άλλο. Ήθελα γρήγορα λίγο καταστερώ. Хотите стать частью будущего? Частью истории Skyway. Инновационный Skyway. Και τώρα και μετά στο станьте μέλλον θα έχετε τέτοιο ολόγραμμα στην Ευκορωσία, στο Ecotechna Parko. Που συνέχεια να δουλεύει, που θα είναι στην οθόνη с вашим фото и 3D изображением струнного транспорта. Εσείς, η χώρα сас, и хора сас на парке. Будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway — это след в истории технологического прогресса. Θα έχετε και κάποιο από αυτά τα οχήματα εκεί που θα δείχνει και εσάς και κάποιο όχημα που να διαλέξετε. Αυτό σκεφτείτε. Να συνεχίσουμε τα νέα. Σκεφτείτε αν θα, για να διαλέξετε αυτό το πακέτο και σας είπα να σας δώσει 2,5 φορές περισσότερα μερίδια παρά έχει σε αυτό το στάδιο, στο 14ο στάδιο, στο back office μας, χωρίς προσφορά. Δηλαδή, έχουμε ακόμα 3 μέρες να σκεφτείτε και επίσης μπορείτε να κάνετε με δόσεις 10 μήνες από $500 για κάθε δόση. Εδώ έβαλα εγώ Coldplay και καπιταλίστα τη... Βγήκε Coldplay, ο Coldplay είχε βγει και προηγούμενη Πέμπτη, δεν ξέρω τι γίνεται με την Πέμπτη και τώρα που μπήκα εγώ στο back office πάλι είδα Coldplay. Αλλά επειδή έκανα προετοιμασίες δεν ευκαιρίσα να δοκιμάσω. Πάντως μόνο γράφει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει Coldplay αυτός που είχε ξανακάνει με την κάρτα πληρωμές. Είπε η Μαρία Ορφανού ότι δεν της περνάει, που είχε πληρώσει, το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι και δικό μου δεν επηρεάσει, γιατί έχω ξεχάσει, έχω αλλάξει την κάρτα.
φέτος. Μου είχε λήξει την παλιά και έχω πάρει καινούρια. Το νούμερο είναι το ίδιο, αλλά αλλάζει η ημερομηνία και το κωδικό της επιβεβαίωσης εκεί. Πάντως θα δοκιμάσω και να σας γράψω μέσα στο chat. Έχουμε και άλλες δυνατότητες πληρωμές με κρυπτονομίσματα. Και για το καπιτάλι σας είπα και έχει δυνατότητα πληρωμή με SWIFT. Εδώ να γυρίσω πίσω, έχουμε δυνατότητα, το πιο οικονομική δυνατότητα είναι πληρωμής με Capitalist, που δεν έχει μεγάλο ποσοστό, παίρνει προμήθεια, δεν είναι μεγάλη προμήθεια. Μόνο λίγο έχει ταλαιπωρία για την πρώτη φορά που να κάνουμε εγγραφή και υπαλήφυρση. Αλλά εγώ σας συνιστώ να κάνουμε στο chat 2-3 άτομα, γιατί να σας πω, για να κάνουμε υπαλήφυση και αυτό, εγώ να σας πω τι χρειάζεται. Χρειάζεται να έχετε τα φωτογραφία ταυτότητα έτοιμη στο computer σας ή στο κινητό, από πού να μπείτε. Και μου έκλεισε κινητό και δεν βλέπω πώς βλέπετε εσείς οφόνη. Και θα κάνουμε, ελπίζω, μέσα σε μια ώρα και μετά περνάει μια ώρα για να γίνει, να τελειωθεί, να έρθουν λεφτά στο Capitalist και μετά από το Capitalist στέλνουμε χρήματα στο Skyway. SVC, το σωστά τώρα να λέμε όχι Skyway, SVC. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να μπω, με έβαλε έξω. SVC. Μπορούμε να κάνουμε έτσι στο Skype, να μην κάνω εγώ με έναν άνθρωπο και να χάνω μισή μέρα για έναν άνθρωπο, να κάνουμε τουλάχιστον 2-3 άτομα για να πειράσουμε αυτό το σύστημα Capitalist, γιατί δεν ξέρουμε πώς να καταστηρήσει να έρθει άλλο πρόγραμμα για να βάζουμε χρήματα. Είπανε ότι σίγουρα θα βάλουν, γίνονται εργασίες, αλλά καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται τόσο γρήγορο όπως θέλουμε εμείς. Έτσι. Πρέπει να προχωράμε όμως, πρέπει να πληρώνουμε. Έχουμε και άλλο ένα τρόπο να στείλουμε με χρυσή κορώνα από τη Ρωσία, δηλαδή στο ανώτερο, στη γυναίκα που είναι ανώτερη από μένα, που ήταν παλιά στο διευθυντική θέση του Skyward Community, τώρα έφυγε, αλλά απλά δεν ασχολείται τόσο πολύ. Έχουμε και άλλες επιλογές, Perfect Money και Fasa Pay. Αν κάποιος από αυτά είναι σαν κάτι πορτοφόλια, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, αν έχει κάποιος εσείς από αυτά προγράμματα, να μου πείτε. Αυτό είναι μόνο... Κάναμε, μην το κλείνετε, δεν είναι, ευχαριστώ, ακόμα να συνεχίσουμε. Κάναμε εμείς τώρα, κοιτάξαμε τα νέα και γενικώς για την εταιρεία, γιατί είδα καινούργια πρόσωπα και έπρεπε λίγο να σας δείχνω η εταιρεία. Τώρα να σας δείξω την οθόνη μου και να μου πείτε πώς το βλέπετε. Και να συνεχίζουμε από το back office, έχω ετοιμάσει. Πέστε μου, παρακαλώ, πώς βλέπετε τώρα το back office μου. Να, εγώ πρέπει να γυρίσω εδώ για να βλέπω τι έχετε γράψει. Γράψτε μου εδώ στο chat, αριστερά είπα, στο πλαίσιο και στο τηλέφωνο και στο computer το ίδιο. Είχα ανοίξει νωρίτερα από το τηλέφωνο, τώρα μου έκλεισε δυστυχώς. Δεν το πάταγα και έκλεισε. Τώρα με... τώρα ζήτησα το παιδί να μου ανοίξει πάλι για να βλέπω. Εγώ θέλω να βλέπω τι βλέπετε εσείς, όποιος μπήκε από το κινητά. Σας είπα, σε λίγο θα έχουμε πρόγραμμα και κινητά και θα έχουμε πιο εύκολα. Πάντως, κοίταξα και στο τηλέφωνο, έχουμε πλαίσιο αριστερά, στο πλάι και μπορείτε να μπείτε. Έχει ένα συνυφάκι με γραμμούλη στη μέση, που μπορείτε να γράψετε μήνυμα για μένα και εγώ να διαβάζω.
Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε την οθόνη μου. Τώρα να πατήσω πάλι. Ωχ, τώρα βγήκα από εδώ. Και... αν βλέπετε την οθόνη μου. Θα μου γράψετε παρακαλώ. Α, τώρα μου άνοιξε το παιδί. Το βλέπω εγώ ότι εσείς βλέπετε. Έτσι. Εγώ τώρα μου άνοιξε το παιδί το κινητό. Βλέπω ό,τι βλέπετε. Ωραίο πάρα πολύ. Τότε συνεχίζουμε. Βρίσκεστε στο back office. Βρισκόμαστε και εδώ έχουμε ελληνική γλώσσα και αυτό πάρα πολύ μας βοηθάει. Αριστερά έχουμε για τις συνεργάτες. Αυτό είναι level up πρόγραμμα για να επιτύχετε καλώντας ανθρώπους, για αυτούς όποιος θέλει να προχωρήσει και να κάνει σαν εργασία. Επενδύσεις μου, εδώ μπορείτε να βλέπετε την επενδύσεις που κάνετε. Τα εγγραφά της εταιρείας, ντοκουμέντα και όλα που να διαβάσετε. Το banking που κάνουμε όλα με τα χρήματα. Ναι, το βάζουμε χρήματα και μεταφέρνουμε. Εκδηλώσεις, τα νέα, webinar, μπορείτε να παίρνετε link από εδώ. Και ρυθμίσεις είναι το προφίλ σας. Εδώ θα βλέπετε τους λογαριασμούς σας και τα μερίδια που έχετε λάβει και πού βρίσκονται τώρα τα μερίδια σας. Τι θέλω να σας δείξω. Θέλω να σας δείξω στην αρχή εργαλεία συνεργάτη, γιατί είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα εδώ. Στη πρώτη εδώ έχουμε το site το μεγάλο με τέσσερα διαφορετικά link. 1, 2, 3 και 4 είναι σελίδα εγγραφή στο πλαίσιο, δηλαδή κατευθείαν για εγγραφή. Αν στέλνετε στο άνθρωπο, μπορείτε να στείλετε μία από αυτές συνδυασμούς. Δηλαδή, αυτό είναι το ίδιο site, απλά είναι σε διαφορετική σελίδα. Αυτό είναι βασικό site μας. Επίσης, έχουμε εμείς landing, τα 6 landing. Τα 3 έχω ανοίξει, αυτά είναι τα πιο καινούρια. Μπορείτε να δείτε και κάτω, τα 3 εγώ χρησιμοποιώ συνήθως αυτά. Το πρώτο είναι eco-landing, οικολογικό, και κατευθείαν βλέπετε ανοίγμα πόσο όμορφο είναι. Μπορείτε να πατήσετε εδώ, δείτε το βίντεο. Έχει ελληνική γλώσσα. Τη γλώσσα επιλέγουμε εδώ. Ναι. Πατώντας, μα βγαίνουν όλες γλώσσες και πατάμε την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, όταν στέλνουμε από το back office μας, εδώ, πατάω εγώ, Eco Landing, αντιγραφή σύνδεσμο. Εδώ θα είναι το συνδέσμο, συγγνώμη. Αντιγραφή συνδέσμο. Πατάμε εδώ και εδώ βγαίνει το link το δικό σας. Και στέλνετε σε οποιονδήποτε και όποιος να κοιτάει και να πατήσει συμμετέχω ή κάπου αλλού ή πιο κάτω, θα γραφτεί και να πατήσει γραφή, θα γραφτεί κάτω από εσάς. Δηλαδή, είναι eco-landing, ναι, κοιτάμε εδώ, τι γίνεται στο κλίμα, αλλάζει το κλίμα, γίνονται καταστροφές, καταστρέφεται η φύση, ναι, και χάνονται τα ζώα, γιατί όλος ο κόσμος αναζητά μία λύση τώρα. Γίνονται κάποια ηλεκτρονικές κινητήρες, κάποια άλλα, δηλαδή σας συνιστώ να κοιτάξετε αυτό το landing πάρα πολύ καλά και να το δείχνει τη λύση που μας δίνει η Ανατόλη Ιουνίτσκη για ηλεκτρικά οχήματα που θα είναι και πολύ ταχύς και πολύ ασφαλής. Να μην σας βάζω μέχρι το τέλος. Πάντως και εδώ έχει βίντεο, έχει πολλά πράγματα, έχει πάλι εδώ έκοτιχναπάρκο στην εικόνα πραγματικότητα. Έχει και σάρτζα δείχνει. Εκεί τεχνοπάρκο στη... απάνω στη Λευκορωσία και μετά Σάρζα δείχνει. Και το έργο στο Δουμπάι που θα γίνει και αυτό το στοχευμένο έργο που είναι κανονισμένο. Μετά μάλλον από αυτό που να ξεκινήσουν τώρα στη Σάρζα. Πάντως το πρώτο είναι στο Σάρζα. Και ότι SkyWay προχωρεί χάρη στην crowd investing. Δηλαδή επενδύσεις από τους ανθρώπους. Να μην πάω όλο το... Πάλι βλέπετε, επενδύω, έχει και εδώ και πάντα εδώ συμμετέχω. Όταν κάποιος να πατήσει αυτά τα δύο, θα μπει κάτω από το εφησάς. Δεύτερο landing που μου αρέσει πάρα πολύ,
άφησα εδώ τηλέφωνο, αλλά δεν πάω, δεν μπορώ. Λέγεται Space Landing. Και το τρίτο, Info Landing. Τώρα αυτά πάλι είχε αντιγραφή συνδέσμου. Και αυτό πάλι το ίδιο, πάρα πολύ ωραίο, έχει πολλές πληροφορίες. Δηλαδή και διαβάζοντας, κοιτώντας αυτά τα landing, να μάθετε πάρα πολλές πληροφορίες. Και είναι πολύ ωραίο πράγματα ότι εσείς διαβάζετε και βλέπετε με ελληνική γλώσσα. Μοιραστείτε με τους άλλους άνθρωπους. Δεν χρειάζεται να τους λέτε κάτι εσείς. Ναι, μια στιγμή. Κάτι δεν βλέπετε, ναι. Γιατί εγώ μπήκα από το κινητό μου και εγώ βλέπω. Μαρία, εδώ κάτω έχει και κάτι να επιλέξεις πώς να το βλέπεις. Κάτω τετραγωνάκια, έκανες. Να τώρα, η Μαρία, εγώ πρέπει να συνεχίσω, γιατί δεν μπορώ. Πάρ' το στους ανθρώπους. Εγώ λέω, γράψτε εδώ μέσα στο chat, αν βλέπετε. Δεν ανοίγει. Το η Μαρία γράφει, δεν ανοίγει. Γράψτε παρακαλώ και άλλοι. Ποιος βλέπει. Γράψτε παρακαλώ στη chat, ποιος βλέπει αυτό που εγώ δείχνω. Τώρα να σου δείξω τη Μαρία μου, να σου δώσω και μήπως αυτή να σου βοηθήσει. Συγγνώμη, το Μαρία δεν βλέπει ορφανού αυτά που δείχνω εγώ. Γράψτε μου παρακαλώ, ποιος άλλος δεν βλέπει, ποιος βλέπει, γιατί δεν γράφετε εδώ μέσα στο chat. Ποιος βλέπει αυτά που δείχνω και ποιος δεν βλέπει. Εγώ επί της άνοιξα και από το κινητό και βλέπω και από το υπολογιστή και από το κινητό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρουσιάζονται στους άλλους πρόβλημα και σε μένα δεν παρουσιάζει τίποτα. Πρέπει να ανεώνετε το Google Chrome, να έχετε το καινούριο. Όταν μπείτε στο... Δεν είμαι προγραμματιστής, αλλά όταν μπείτε στο κομπιούτερ σας ή στο τηλέφωνο και να πατήσετε Google Chrome, να κοιτάξετε, είναι καινούριο, είναι παλιό, το δείχνει εκεί, αν θέλει ανανέωση. Ρωτήστε στο κάπου, σε έναν προγραμματιστή, πώς να ανανεώσετε. Είναι πολύ εύκολα, δεν είναι πατάτη. Σε μένα αυτόματο κάνει κομπιούτερ ανανέωση πάντα. Τα. Πάλι σας δείχνω εδώ πόσο ωραίο είναι. Συνεχίζουμε. Εγώ δεν βλέπω κάτι να μου... Δεν έγραψε κάποιος άλλος κάτι. Εδώ πώς πατάω εγώ το αριστερά. Είναι το chat. Να, έγραψε η Μαρία. Όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορείτε να βρείτε που είναι chat για να γράφετε εδώ. Αν βλέπετε την οθόνη ή δεν βλέπετε. Να πατήσετε, δώσ' μου να το δω. Το βίντεο που το δείχνω. Α, εγώ δείχνω τώρα αυτό. Τώρα να μπω στο... πάλι στο landing. Το κινητό μου δείχνει. Κάτσε να διώξω το βίντεο. Αυτό ποιος η Μαρία έτσι βλέπει. Mm-hmm. Το βίντεο έχω διώξει από την οθόνη. Τώρα να δείξω να διώξω και τα slide.
Θα ξανακάνω τώρα πάλι να πατήσω παρουσίαση, αλλά είναι... μου δείχνει ότι είναι ανοιχτή παρουσίαση. Πάλι πατάω παρουσίαση. Και πατάω στο landing. Τώρα ούτε το δικό μου δεν δείχνει. Τα, κλείνω, πάλι ανοίγω. Τέλος πάντων. Τώρα και το δικό μου έδειχνει όλα καλά και τώρα και στο δικό μου δείχνει... Να σας δείξω τότε με τα slide. Αν δείχνω με slide, βλέπετε. Εγώ τώρα στο τηλέφωνο βλέπω slide. Σταματάω τότε να βλέπετε οφόνη τα slide. Βλέπετε, γράψτε το Μαρία αν βλέπει slide. Τακ, τώρα τι γράφει. Τα slide φαίνονται. Okay, εντάξει, να δείχνω τότε με το slide, αφού σε κάποιον δεν βγάζει την οθόνη. Το κλείνω την οθόνη και να δείχνω μόνο slide. Εντάξει, τι σας είχα δείξει. Για το συνεργάτη, τώρα να μην γυρίσω πίσω. Έχουμε link εδώ για το site μας και έχουμε landing. Τα δύο landing σας έβαλα, να μπείτε και μόνοι σας να δείτε. Έχει 6 landing, τα πάνω 3, τα δύο σας έδειξα, όποιος είδε. Και πάρα πολύ καλό, έχουμε site, λέγεται περιήγηση 360 μοίρες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μπείτε εδώ σε κάποια φωτογραφία που βλέπετε, έχετε βιλάκι, και να δείτε, να γυρνώντας το πουντίκι, με το πουντίκι τραβιώντας την οθόνη, εάν είστε στο τηλέφωνο, να κάνετε με το δάχτυλο, μπορείτε να το βλέπετε γύρω-γύρω εκείνη την περιοχή που βρίσκεστε. Να βλέπετε επίσης και σε κίνηση. Τα οχήματα, σε κίνηση όλα αυτά, και εδώ πιο κάτω, πρέπει να έχει και τρίτη φωτογραφία. Θα δείτε εκεί πιο κάτω έχει σε κίνηση Unibus, σαν είστε μέσα και ξεκινάει Unibus, πάει και είστε μέσα και μπορείτε να δείτε γύρω-γύρω πώς είναι στα παράθυρα, στο ταβάνι, στο πάτωμα, κυλώντας με το δάχτυλο αν είστε στο... αν είστε στο κινητό ή με το πουδίκι αν είστε στο κομπιούτερ. Όπως το βλέπετε εδώ έχει βελάκια ότι πάει και το πάνω κάτω και δεξιά αριστερά. Έτσι. Επίσης έχουμε εφαρμογή SVC για κινητά. Μπορείτε να πατήσετε εκεί και να πάρετε, να κάνετε εφαρμογή στο κινητό. Εδώ κάτω δεν έχω, αλλά πάνω να σας δείξω κι άλλο ένα slide, γιατί έχει πολύ βασικά πράγματα. Ίσως, όχι εδώ. Κοιτάξτε, εδώ που είναι για συνεργάτες και έχει για προσιάζεις και
webinar και αυτό. Μετά πιο κάτω έχει κανονισμοί, τώρα να σας πω, δεν κόβει η φωτογραφία, κανονισμοί εικόνας, δηλαδή μάλλον κανόνες, δεν είναι η σωστή μετάφραση εδώ, κανόνες της εταιρείας, πώς μπορείτε να διαφημίσετε την εταιρεία, πώς σωστά να λέτε για την εταιρεία, τι κάνει να λέμε και τι δεν κάνει να λέμε. Και πιο κάτω έχει τι πρέπει να γνωρίζει η συνεργάτης SVC. Τι πρέπει να... Τώρα να ξαναδώ αν μήπως σε κάποιο slide μου φαίνεται αυτό. Α, να το, εδώ. Λέω κάπου είχα κάνει. Να, ορίστε. Εδώ που είναι απάνω για το συνεργάτη, εργαλεία συνεργάτη, το έχω σημειώσει εδώ. Και μετά, εδώ γράφει κανονισμοί εικόνας. Θεωρώ δεν είναι σωστή μετάφραση. Εδώ είναι κανόνες πώς πρέπει εμείς να λέμε για την εταιρεία και πώς δεν πρέπει και να λέμε και να γράφουμε. Είναι πολύ βασικό να ξέρει κάθε συνεργάτης και τι πρέπει να γνωρίζει συνεργάτης Skyworks Community. Αυτά όταν εμείς μπαίνουμε για το συνεργάτη και υπογράφουμε, πατάμε εκεί στα γρήγορα και καμιά φορά βιαζόμαστε και κάνουμε γρήγορα και δεν διαβάζουμε. Έχει όλα εδώ, δηλαδή έχει την ευκαιρία πάλι ξανά να ανοίξετε και να διαβάζετε. Να δείξετε παρακαλώ στη συνεργάτη σας, γιατί δεν είστε εδώ όλοι, να δείξετε σε όλους τι πρέπει να... γιατί αυτό πρέπει να ξέρει κάθε συνεργάτης. Επίσης έχουμε πιο κάτω, έχουμε κατάστημα, όταν εδώ βλέπετε κατάστημα, και στο κατάστημα μπορείτε να παραγγείλετε σερτ SVC, πρωτοχρονιάς γράφει, αλλά δεν είναι απαραίτητα πρωτοχρονιάς, μόνο εδώ σελίδα δείχτης είναι για αυτό το χρόνο. Ημερολόγιο εδώ είναι για χωρίς ημερομηνίες, βάζετε εσείς ημερομηνίες, γι' αυτό μπορείτε να το ξεκινήσετε από οποιοδήποτε ημερομηνία από οποιοδήποτε μήνα. Επίσης υπάρχουν και βιβλία Ανατόλου Ιουνίτσκι. Εδώ δεν φαίνεται γιατί έχει βγαίνει στη φωτογραφία εδώ αυτό. Θα δείτε και αυτά τα σετ και μετά θα γράψει και αριστερά βιβλία. Αν πατήσετε βιβλία έχει να σας βγάλει μια αγγλική γλώσσα. Αν κάποιος από εσάς ξέρει πολύ καλά αγγλική γλώσσα και ενδιαφέρεται να διαβάσει, μπορεί να παραγγείλει και βιβλίο για το Ανατόλου Ιουνίτσκι. Δυστυχώς με τα slide δεν μπορώ να σας δείξω έτσι όπως σας ήθελα να δείξω όλο το back office. Είχα φτιάξει αυτά τα slide για να το έχω, αν μήπως να σας δείχνω. Αλλά δεν είναι όλα, δεν έχει τόσο δυνατότητα αν θα σας έδειχνα οφόνη και να σας έδειξα στα ζωντανά όλα αυτά. Και άλλο ότι ήθελα σήμερα να πω, πολύ βασικό πράγμα, το διδάζω αυτά τα slide τώρα. Για την καινούρια προσφορά που θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου, τώρα ακούστε πάρα πολύ προσεκτικά. Εδώ γράφει στα αγγλικά, εγώ να σας λέω στα ελληνικά. Γιατί πρέπει να ετοιμαστείτε, να προετοιμαστείτε από τώρα. Μας περιμένει πολύ ωραία προσφορά από την 1η έως 28 Μαρτίου. Ο καθένας από εσάς μπορεί να διπλασιάσει το μπόνους που παίρνει από το συνεργάτη. Δηλαδή, εμείς όταν γράφουμε έναν συνεργάτη στην εταιρεία, παίρνουμε 15%. Από την 1η Μαρτίου μπορείτε να πάρετε από το έναν συνεργάτη 30%. Πώς γίνεται αυτό? Τώρα να σας εξηγήσω. Το πρώτο, πρέπει να γράψετε από την 1η Μαρτίου πρώτα έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε, και να πάρετε κανονικό μπόνους 15%. Γι' αυτό να σκεφτείτε να γράψετε κάποιος που να πάρει μικρότερο πακέτο ή μήπως να πάρει κάτι που δεν σας συμφέρει. Και από το δεύτερο άτομο που να γράψετε σε αυτές τις ημερομηνίες, αν γράφετε στην 1η εβδομάδα του Μάρτη, 1η εβδομάδα του Μάρτη, παίρνετε 30%, 15 και 15. Από τους, αν παίρνει αυτός
με δόσεις, πρόγραμμα με δόσεις. Αυτό πάει μόνο για προγράμματα με δόσεις. Έτσι, ολόκληρο, αν θα πληρώσει όλο το πακέτο, μπορεί και να τον γράψει σαν πρώτο άτομο, δεν θα το πάρει αυτό. Μόνο αν κάνει με δόσεις και να πάρει 30% από τις πρώτες δύο δόσεις. Πρώτη και δεύτερη, μετά θα πάει κανονικά. Αν θα τον γράψετε, αν αυτόν τον άνθρωπο, όχι και μόνο να γράψετε, πρέπει και να πληρώσεις την πρώτη εβδομάδα. Αν θα τον γράψεις την πρώτη εβδομάδα και θα πληρώσεις τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα, δεν θα είναι λιγότερο. Όπως βλέπετε εδώ κάτω, το πρώτη εβδομάδα 30%, στη δεύτερη εβδομάδα θα πάει 15 συν 11, 26%. Τη τρίτη εβδομάδα 15 και 8. Δηλαδή, από το ίδιο άτομο, αν θα πληρώσει αυτό την πρώτη εβδομάδα την δόση, θα πάρει τη 30%, αν θα πληρώσει τρίτη εβδομάδα, θα πάρει τη 23%. Και τέταρτη εβδομάδα, 20%, 15 και 5 δώρο, μπόνους. Πιστεύω ότι με καταλάβατε, δηλαδή πάλι τα βασικά πράγματα. Πρέπει να είναι πρόγραμμα με δόσεις, πρέπει να γράψετε πρώτα έναν άνθρωπο που θα πειράσει κανονικά, γιατί καταλαβαίνετε αυτό που μας κάνει η εταιρεία είναι φοβερό δώρο, δηλαδή, πώς να σου πω, όλο το ότι SVC δεν βγάζει από το δικό της όλα για να δώσει σε εμάς συνεργάτες. Για να έχει και συνεργάτες, γιατί είχαμε πάντα προσφορές για αυτούς που γράφουμε, για καλύτερα πακέτα, τώρα είναι πρώτη φορά που επιβραδεύεται σχεδόν διπλάσια ο συνεργάτης. Και εδώ είχαν μητρήσει πάρα πολύ καλά για να μπορούν να δώσουν αυτό όσο το έχουν γράψει και έτσι έχουν κανονίσει. Δηλαδή, πρέπει να είναι απαραίτητες με δόσεις και θα πάρετε αυτό το μπόνους που όπως 30, 26, 23 και 20 από τις πρώτες δύο μήνες, οι υπόλοιπες μήνες θα πάνε με κανονικό, με 15% και πρέπει και να πληρώσει σε αυτή η εβδομάδα, όπως είναι όποια εβδομάδα θα πληρώσει, τόσο και ποσοστό να πάρει. Στην πρώτη εβδομάδα να πληρώσει ο συνεργάτης θα πάρει 30%, στη δεύτερη εβδομάδα 26%, τρίτη εβδομάδα 23% και τέταρτη 20%. Γι' αυτό σας λέω νωρίτερα να είστε όλοι προετοιμασμένοι, να σκεφτείτε ποιον να γράψετε πρώτον, ποιον να γράψετε μετά και όσο άτομα θέλετε. Μπορείτε να γράψετε και 10 άτομα και από 10 να πάρετε τόσο. 30% αν θα είστε στην πρώτη εβδομάδα. Απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να στείλουμε στη Ρωσία χρήματα με σύστημα χρυσή κορώνα για να εξυπηρετηθούμε πιο γρήγορα. Και καλό να έχουμε προετοιμαστεί νωρίτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Σήμερα έχουμε 25 Φλεβράλη, δεν έχουμε πολλές μέρες. Να σκεφτείτε τώρα μέχρι τέλος ποιος να θέλει να κάνει επένδυση μέχρι το τέλος το μήνα και ποιον θα βάλετε μέχρι τέλος το μήνα, δηλαδή προσφορά 5.000. Και ποιος να πάει από την 1η Μαρτίου οποιαδήποτε προσφορές. Τώρα, άλλες προσφορές δεν έχουμε από το Μάρτι, μόνο αυτό, με τον bonus για συνεργάτη. Αργότερα μπορεί να υπάρχει, είπανε, για πολύ μεγάλα πακέτα. Δεν ξέρουμε, για προσφορές για συνεργάτες, αυτό κανονίζει, όπως καταλαβαίνω, η εταιρεία και το δίνει εντολή. Έτσι. Αυτό το προσφορά είναι από, ξεκάθαρα από το SVC για το συνεργάτη, για να μαζέψουμε όσο μπορούμε εμείς να βγάζετε εσείς τα χρήματα καλώντας ανθρώπους. Δηλαδή, να επιβραδεύεστε εσείς για την εργασία σας. Αυτό είναι για σήμερα. Έχει πειράσει και μία ώρα. Βέβαια, είχαμε κάποια προβλήματα πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι συνεργάτες κάποιες δεν βλέπουν οθόνη, να δοκιμάσουμε πάλι, γιατί και σήμερα εγώ επί της άνοιξα από το κινητό μου και από το υπολογιστή για να βλέπω πώς βλέπετε εσείς και στο κινητό μου βγάζει.
Τι να σας πω, να ξεκινήσουμε να κάνω πάλι ξανά. Ό,τι βλέπω εδώ, Μαρία. Δεν δείχνει τα λαμόγια με. Σου έδειξε η Μαρία. Τι βλέπαμε. Τα slide φαίνονται. Δεν καταλαβαίνω τι είπες για την εβδομάδες. Δηλαδή, ο Μάρτης έχει 4 εβδομάδες, Μαρία. Ναι, ο κάθε μήνας έχει 4 εβδομάδες. Αν ο άνθρωπος που θα πάει, ο δεύτερος, ο πρώτος παίρνει, το παίρνει εσύ κανονικά 15%. Αν δεύτερος άνθρωπος που το γράφει στην εταιρεία θα πληρώσει στην πρώτη εβδομάδα του Μάρτη, θα το πάρεις από αυτόν 30% bonus, μαζί με τον bonus, 30%, όχι 15%. Αν θα τον γράψεις τη δεύτερη εβδομάδα και να πληρώσεις, όχι μόνο να γράψεις, το βασικότερο από ότι να πληρώσεις. Αν θα τον πληρώσεις τη δεύτερη εβδομάδα του Μάρτη, θα πάει 26%. Θα πάρεις εσύ. Αν θα το πληρώσεις τρίτη εβδομάδα του Μάρτη, δηλαδή αυτή η προσφορά μόνο για Μάρτη. Αυτή η προσφορά έχει κάνει η εταιρεία πρώτη φορά. Και να δούμε μετά πόσο θα συμφέρει στην εταιρεία έτσι, πόσο δουλειά θα κάνουμε εμείς, πόσους καινούριους συνεργάτες να φέρουμε. Αυτό ισχύει μόνο για καινούριους συνεργάτες, ναι. Αυτοί που να γραφτούν στην εταιρεία και να επενδύσουν. Δηλαδή, η εταιρεία θέλει να φέρουμε καινούρια άτομα. Καινούριους ανθρώπους για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στην εταιρεία, για να τελειώσουμε τα έργα μας. Αν θα στη τρίτη εβδομάδα, αν να επενδύσει ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος άνθρωπος που να, καινούριος που να φέρει στην εταιρεία Μαρία, θα πάρει 23%. Και αν θα είναι τέταρτη εβδομάδα του Μάρτη, τελευταία εβδομάδα του Μάρτη, 20%. Αυτό, κάθε εβδομάδα πέφτει λίγο bonus, αυτό για να κάνουμε πιο γρήγορα. Για να κάνουμε πιο γρήγορα. Πόσο άτομα, όσο περισσότερο για σας καλύτερα. Μόνο ο πρώτος, από το πρώτο δεν το παίρνετε. Το πρώτος πρέπει να μπει στο Μάρτη, από την 1η Μάρτη, κανονικά. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι με τέτοιο να πάρετε τόσο καλό bonus. Γιατί πρέπει να γράψω πρώτα έναν και μετά θα αρχίσει το extra bonus. Γιατί, Μαρία, η εταιρεία δεν μπορεί... Αυτό το 30% που μας δίνει η εταιρεία, το καταλαβαίνεις. Κάποια λεφτά πρέπει να πάνε για επένδυση. Αν είναι από το πρώτο άτομο, το έναν άνθρωπο, μπορεί να φέρει ο καθένας. 2 και 3, γιατί στατιστική της εταιρείας ότι... δεν είναι όλοι φέρνουν έναν άτομο το μήνα. Το 2 και 3 είναι πιο δύσκολα. Και επιβραδεύονται τα δύσκολα, ναι. Πιο... Αλλά κάποιοι μπορούν να φέρουν και 10 άτομα το μήνα. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο μπορεί ο καθένας να βρει έναν άτομο και να γράψει και να πάρει 30%. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μπουν και χρήματα για την επένδυση. Έτσι, γι' αυτό και πρώτος είναι κανονικά και από το δεύτερο πάει bonus 30%. Εκεί είναι το... Έτσι, νομίζω κατανοητό, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα μας πάνε για να αναπτύξουμε, για την ανάπτυξη καινούριες τεχνολογίες, για την ανάπτυξη εταιρείας που θα μας δίνει μετά όλη τη ζωή μας εισόδημα και δεν είναι μόνο σε εμάς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και πρέπει το βασικότερο να τις αναπτύσσουμε. Απλά Σβετσέ σκέφτεται πώς περισσότερα να μαζέψουμε και γι' αυτό κάνει αυτά τα παιχνίδια για μας για να λιγάκι να κουνηθούμε, να κάνουμε, να σκεφτούμε, να τρέξουμε, να δυσκολέψουμε και να καταφέρουμε, να ευχαριστηθούμε μετά. Έτσι, το Απρίλη, όποιος θα μαζέψει πολύ, μετά θα σκέφτεται να χαλαρώσει και να πει τι ωραίο πώς δούλεψα. Και μόνο μετά να συνεχίσει να πληρώνει άλλες δόσεις με τους ανθρώπους που έχει καλέσει.
Και η δεύτερη πτώση να πάρει το 30%, έτσι. Ωραία, τώρα πιστεύω έχετε καταλάβει. Ωραία, και θέλω να σας προτείνω μήπως να μαζευόμαστε και όχι κάθε εβδομάδα, όποτε έχετε ανάγκη να φτιάξουμε στο Skype ένα chat τηλεφωνικό, όπου μπορούμε να κάνουμε, να λύνουμε κάποια προβλήματα, να κάνουμε κάτι ότι δεν έχετε καταλάβει, να κάνουμε επαλήφευσης. Μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε 2-3 επαλήφευσεις. Το κάνω εγώ ένα και εσείς βλέπετε και κάνετε και εσείς. Αυτό είναι. Και για επικοινωνία περισσότερα. Και κάτι έτσι να κάνουμε. Γιατί κανονικά αυτό το ντομάτιο webinar εγώ πρέπει να κάνω για σας δικτύωση. Και κάθε φορά γράφω δικτύωση και κάθε φορά κάτι βγαίνει που οι συνεργάτες δεν καταλαβαίνουν και θέλω να κατανοήσουν αυτό και γι' αυτό κάνω webinar για αυτό. Επίσης, θέλω να σας πω νέα από το Μάρτι, από τη δεύτερη εβδομάδα του Μάρτι, θα κάνει παρουσίαση η κόρη μου, η μεγαλύτερη, για εσάς, της δίνω ντομάτιο webinar. Αυτό κάνει σαν για την εκπαίδευση και για αυτήν και για βοήθεια για μένα. Και έτσι για χόμπι, πώς να σου πω, της αρέσει την εταιρεία μας και πιστεύω να σας αρέσει πώς να σας λέει, γιατί μήπως πρώτης, δεύτερη φορά να δυσκολευτεί λιγάκι, γιατί όσο και να είναι Ελληνίδα και δεν θα δυσκολευτεί έτσι όπως εγώ. Και να κάνει παρουσίαση που θα φέρνει καινούριους συνεργάτες για να ακούνε παρουσίαση για την εταιρεία μας. Επίσης, να πει λίγο νέα και εγώ θα κάνω νέα και λίγο νέα. Και εγώ λίγο νέα, μήπως Μαρία περισσότερα, θα δούμε σε ποιον περισσότερα νέα θα πέσουν. Και πρέπει να κάνω εγώ το θέμα δικό μου, πώς πρέπει να κάνουμε business. Δηλαδή, αυτό είναι το κανονικό το webinar μου, δικτύωση, πώς σωστά κάνουμε business, πώς προχωράμε, γιατί και αυτό είναι θέμα που να σας βοηθήσει στο μέλλον, δεν είναι μόνο με το Skyway, αλλά σε όλη τη ζωή σας. Πιστέψτε μου, αυτό πολύ βοηθάει. Για σήμερα εγώ τελείωσα. Τότε η Μαρία θα, από το Μάρτι, από τη δεύτερη εβδομάδα του Μάρτι, δεν σας είπα, θα κάνει κάθε Τρίτη 8.30 ώρα και εγώ κάθε Πέμπτη 8.30 ώρα, έτσι. Εγώ και μήπως να κάνουμε, λέω, Μαρία, που είσαι, έχεις τόσο κόσμο, τόσο άτομα, να κανονίσουμε να κάνουμε στο Skype chat, έχω εγώ μοιρώσει και ομάδα Skype chat, που λύνουμε κάποια προβλήματα, που τους δείχνω οθόνη και πολύ εύκολα να δείχνεις οθόνη. Εκεί χωράει ομάδα μέχρι 25 άτομα και μπορούμε να λύνουμε κάποια προβλήματα και κάτι. Δηλαδή, εμείς μία φορά την εβδομάδα κάνουμε για μισή ώρα και το λέω εγώ και τα νέα εκεί και κάτι άλλο, πως αυτές οι προσφορές και αυτά. Θα λέμε και προσφορές στο webinar. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και αφαιρέσατε το χρόνο σας. Δεν βλέπω κάτι να... Γράψτε κάτι αν σας δεν καταλάβατε ή θέλετε κάτι να σας πω. Και αν δεν έχουμε κάτι, τώρα να δω ποιος άλλος ήρθε. Ποιον δεν είδα. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάντως σε όλους. Ευχαριστώ σε όλους. Άννα, Παρασκευή, Σοφία, Ζωή, Διονύση, Ειρήνη, Μαρία, Νατάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να ακούσετε, να μεταφέρετε και αυτά νέα σε συνεργάτες σας, όποιος δεν ήρθει. Τελικά για τον bonus αυτό που έχουμε από το Μάρτι, από τώρα να ετοιμάζουν τα άτομα και δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 3 μέρες μας έμεινε. Έτσι. Θέλω πάρα πολύ για να πάρετε το bonus 30%. Α, κάποιος έγραψε, για να δω τώρα. Ναι. Μπακόφης να ανεβάσει τα χαρτιά. Και το Μπακόφης να ανεβάσει τα χαρτιά. Για να κάνουμε χαρτιά. Εντάξει, να κάνω slide. Ήθελα εγώ να σας δείξω αυτό, αφού δεν βλέπετε την οθόνη μου.
Δεν είχα κάνει slide για πώς να αναβάζουμε χαρτιά. Να φτιάξω εγώ για την επόμενη φορά, έτσι. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τότε, η επόμενη φορά, εγώ να σας ετοιμάζω slide πώς να αναβάζουμε χαρτιά. Μήπως ξέρετε, αν έχετε τώρα συνεργάτη, σε ποιον να κάνω υπαλήφευση, να μου δώσετε χαρτιά και εγώ να κάνω ένα βιντεάκι για αυτό το θέμα. Πιστεύω θα μας βοηθήσει περισσότερα βίντεο. Εγώ χθες έκανα υπαλήφευση σε μια συνεργάτρια και μου έφυγε τελείως για να κάνω βίντεο. Μου έφυγε, ξεχάστηκα. Και μάλιστα πέρασε υπαλήφευση σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες εγώ μπήκα και ήταν έτοιμο. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και καλό Μάρτι. Καλή αρχή άνοιξη με πολλούς συνεργάτες καινούριους. Καλό βράδυ. Θα στέλνουμε το Σάββατο. Ωραίο. Ευχαριστώ. Yeah, no.